Σήμερα Δευτέρα θα ανοίξουμε το χορό των φιλοξενουμένων. Με ποιον? Με τον Κώστα τον Πικραμένο. Διότι και στην ΑΔΑΕ γίνεται του κουτρούλι επίσης ο γάμος. Θα μπλεχτούν οι νομοθεσίες, να μου το θυμάστε. Στην καλύτερη περίπτωση, έτσι όπως έχει οργανωθεί αυτή η ιστορία, λέω εγώ, θα μάθει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από πότε μέχρι πότε παρακολουθούνταν. Τα υπόλοιπα πέταξε το πουλάκι, έχει καταστραφεί και το υλικό. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Δεν λέμε καλημέρα, λέμε μέρα. Ωραία, μέρα. Μέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό, με την ΑΔΑΕ. Λοιπόν, σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πάει στην ΑΔΑΕ. Πάει στην ΑΔΑΕ έχοντας στα χέρια του την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το λέω συνοπτικά να το καταλάβει ο κόσμος. Τρεις νόμοι. Ένας είναι του 1994, ένας του 2021 και ένας του 2022. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάει λοιπόν με απόφαση του ΣΤΕ, η οποία ακυρώνει το νόμο του 2021 και λέει ουσιαστικά ότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι αντισυνταγματικός, το συγκεκριμένο άρθρο δηλαδή, άρα επιστρέφουμε στο καθεστώς του 1994. Τι είναι το καθεστώς του 1994? Από το 1994 και μετά, λόγω της υπόθεσης Μητσοτάκη πατέρα Μαυρίκη, υπήρχε μία πρόβλεψη σε αυτό το νόμο, ότι ο πολίτης από τη στιγμή που έχει βάσιμες υποψίες ότι έχει τεθεί υπό συνακρόαση, όπως λέγεται, μπορεί να απευθυνθεί στην Επιτροπή, τότε στην ΑΔΑΕ από το 2003 και μετά. Τι κάνει η ΑΔΑΕ? Η ΑΔΑΕ παίρνει το αίτημά του και απευθύνεται στους παρόχους. Αν εντοπίσει ότι υπάρχει εισαγγελική διάταξη που τον έχει θέσει υπό παρακολούθηση, απευθύνεται στον εισαγγελέα της ΕΕΠ ή της αντιτρομοκρατικής, ανάλογα με το ποιος ξεκίνησε τη διαδικασία, και ρωτάει αυτές τις υπηρεσίες: μπορώ να γνωστοποιήσω τη συνακρόαση στον πολίτη ή υπάρχει θέμα επιχειρησιακό, υπηρεσιακό ή εθνικής ασφάλειας? Αν λοιπόν ο εισαγγελέας της συγκεκριμένης υπηρεσίας πει απαγορεύεται διότι είμαστε ακόμα σε επιχείρηση ή τίθονται άλλα πράγματα, άλλα δηλαδή δεδομένα και κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια, η ΑΔΑΕ δεν έχει το δικαίωμα να του γνωστοποιήσει. Στην περίπτωση λοιπόν Ανδρουλάκη πάει σήμερα στο ΡΑΜΟ, η ολομέλεια της ΑΔΑΕ και όχι ο ίδιος ο πρόεδρος θα αποφασίζει να κινήσει τη διαδικασία που μόλις εξήγησα, που σημαίνει το αίτημα φεύγει από την ΑΔΑΕ, πηγαίνει στο νέο εισαγγελέα της ΕΕΠ, διότι η κυρία Βλάχου πλέον έχει φύγει από την ΕΕΠ, και αυτός ο εισαγγελέας υποτίθεται σε σύσκεψη που θα κάνει με την πολιτική και φυσική, μάλλον με τη φυσική ηγεσία της ΕΕΠ, δηλαδή τους διοικητές υποδιοικητές, θα πρέπει να κρίνουν κατά πόσο η γνωστοποίηση στον Ανδρουλάκη θέτει θέμα εθνικής ασφάλειας. Εικάζω ή αν θέλετε, επειδή Ελλάδα είναι, δεν θα μπορούν και δεν έχουν βέβαια και το επιχείρημα να πούνε ότι υπάρχει θέμα και δεν πρέπει να γνωστοποιηθεί. Άρα επιστρέφεται στην ΑΔΑΕ η εισήγηση από την ΕΕΠ και πλέον η ΑΔΑΕ έχει βάσει νόμου την ευχέρεια να του γνωστοποιήσει ότι τέθηκε σε παρακολούθηση και πότε. Προσοχή εδώ να μην υπάρχει παρεξήγηση. Άλλο πράγμα να πω εγώ στον κύριο Σαχίνη, ότι τέθηκε υπό παρακολούθηση 1η Μαΐου με 1η Ιουλίου, και άλλο πράγμα ο κύριος Σαχίνης να ζητά το φάκελό του από το αρχείο της υπηρεσίας. Αυτό είναι παράνομο, δεν προβλέπεται από το νόμο και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για διαβαθμισμένα έγγραφα. Μισό λεπτό. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει και φάκελος, διότι πάλι με βάση το νόμο μετά από 6 μήνες έχει καταστραφεί. Μπορεί να καταστραφεί. Όλα αυτά βάσει νόμου, έτσι. Μισό, βάσει νόμου. Αλλά εγώ θυμάμαι στο περσινό προεκλογικό debate των αρχηγών ότι ο Πρωθυπουργός είχε πει, και μάλιστα είχε πει σε ερώτημα του Τσίπρα, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, όχι σε ερώτημα του κύριου Ανδρουλάκη, δεν αποτελεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας και δεν έπρεπε να είναι υποκαθεστώς παρακολούθησης. Άρα, γιατί να μην δοθεί ο φάκελος, αφού ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που προείστατο της ΕΕΠ. Και δεν έχει αλλάξει αυτό. Είπε ότι δεν αποτελεί κανένα απολύτως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας.
Μισό λεπτό. Αυτά μπορεί να λέγονται στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου ή στα πλαίσια ενός debate. Εγώ σας λέω τι προβλέπει ο νόμος. Η ΑΔΑΕ δεν θα κοιτάξει να ρωτήσει τι είπε ο Πρωθυπουργός την τάδε μέρα ή την τάδε ώρα. Θα κοιτάξει με βάση τον νόμο τι προβλέπεται. Στην προκειμένη περίπτωση, από τη στιγμή που κρίνει ο εισαγγελέας της ΑΕΠ ότι μπορεί να ενημερωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης χωρίς να υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας, επιστρέφεται ο φάκελος στην ΑΔΑΕ και πλέον ενημερώνεται όσον αφορά τη συνακρόαση και το χρονικό διάστημα. Και όχι τον υποστηρικτηρικό φάκελο ο οποίος ξεκίνησε τη διαδικασία. Δηλαδή οι ενδείξεις που υπήρχανε πριν ξεκινήσει η συνακρόαση. Μπορεί να μάθει τι έχει καταγράψει η συνακρόαση. Όχι. Ούτε αυτό. Ούτε, όχι. Αυτά σας είπα 6 μήνες μετά από τη στιγμή που η υπόθεση δεν έχει βγάλει λαβράκι. Δηλαδή δεν έχει προκύψει ποινικό αδίκημα για να πάει εισαγγελία. Ουσιαστικά καταστρέφονται. Με το τελευταίο νόμο του 2022 η πρόβλεψη είναι μέχρι 10 χρόνια να διατηρείται ο φάκελος στο αρχείο της ΑΕΠ. Αλλά δεν τον αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί η υπόθεση Ανδρουλάκη είναι πριν το Δεκέμβρη. Άρα τι πάει να μάθει, από πότε μέχρι πότε παρακολουθούν. Πάει να μάθει πρώτον, επίσημα, αν η ΑΕΠ τον είχε θέσει υπονόμιμη συνακρόαση, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αφού το έχει πει αυτό, αν υπήρχαν ανανεώσιμες εισαγγελικές διατάξεις, δηλαδή για πόσο χρονικό διάστημα και βέβαια ποιους μήνες ακριβώς και ποια χρονιά ακριβώς. Το περιεχόμενο όμως όχι. Άρα εγώ ρωτώ. Ούτε το περιεχόμενο της συνομιλίας, ούτε ο φάκελος που υπήρχε πριν ξεκινήσει η συνομιλία. Άρα, δεν υπάρχουν, διότι βάσει νόμου έχουν καταστραφεί από τη στιγμή που δεν προέκυψε ποινικό θέμα, κύριε Σαχή. Μάλιστα. Να πω ότι τον τελευταίο νόμο τον ψήφισε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτή είναι η Ελλάδα μας στο τέλος. Ακούστε, ο κύριος Ανδρουλάκης πάει σήμερα με ένα χαρτί στην ΑΔΑΕ, η οποία ακυρώνει ένα άρθρο του νόμου 2021 ως αντισυνταγματικό, το οποίο το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ο σουρεαλισμός, αλλά κρέκα. Έχω πιο σουρεαλιστικό να σας πω. Για πείτε μου σας παρακαλώ. Ο κύριος Θόδωρος Ζαγοράκης ως ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισε το ψήφισμα της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, για το κράτος δικαίου που αφορούσε κατά μείζωνα λόγω της παρακολουθήσης. Και σήμερα είναι εν ενεργεία ευρωβουλευτής, θα είναι υποψήφιος με ένα κόμμα το οποίο αρχηγός πάει στην ΑΔΑΕ να μάθει για τις παρακολουθήσεις ό,τι μάθει. Μας είπατε θα μάθει. Κύριε Σαχίνη, το 2019 έγινε μεγάλος δώρος, αν θυμάστε, με τον κύριο Γεωργούλη, ο οποίος ουσιαστικά έκανε παζάρι ποιο κόμμα με θέλει. Το θυμάστε? Βεβαίως. Θα με πάρει η Νέα Δημοκρατία ή θα με πάρει το ΠΑΣΟΚ? Πόσα δίνεις εσύ, πόσα δίνει ο άλλος? Το λέω πάρα πολύ παραστατικά. Τώρα έχουμε σπάσει και το ταβάνι. Δεν έχουμε κάποιον υποψήφιο που απλώς παζαρεύει με κόμματα. Έχουμε έναν παίκτη του Ολυμπιακού που παίζει αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, για να το πω με αθλητικούς όρους, ο οποίος ήδη έχει υπογράψει συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό για να ξεκινήσει από Σεπτέμβρη. Αλλά την άλλη εβδομάδα έχει ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ρωτάμε εμείς τώρα, θα βάλει γκολ ή θα κάνει την πάπια γιατί έχει υπογράψει συμβόλαιο? Το λέω με αθλητικούς όρους. Ανδρουλάκης παίρνει τον κύριο Ζαγοράκη στο ευρωψηφοδέλτιο με βάση ποια κριτήρια? Την παρουσία του τα τελευταία 5 χρόνια στο Ευρωψηφοδέλτιο. Εγώ σας απαντώ, κύριε Πικραμένε, και δεν το καταλάβετε. Καταψήφισε το ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις παρακολουθήσεις του νέου αρχηγού του. Να σας το πω έτσι απλά. Περιμένω λοιπόν σήμερα, μετά την έξοδο του κυρίου Ανδρουλάκη από την ΑΔΑΕ, να τουιτάρει ο κύριος Ζαγοράκης και να καταδικάσει την παρακολούθηση του καινούριου του αρχηγού από μια κυβέρνηση στην οποία επί 5 χρόνια ήταν ευρωβουλευτής. Παρταυγό και κούρευτο. Μάλιστα. Έχετε χαιρετισμούς από τις νήσους Φερόες, κύριε? Θέλω όλα τα fan club, αν μπορούν, να δώσουν το παρόν. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, λέει, καλά κάνετε να γελάμε και λίγο, γιατί μας έχει πάρει από κάτω η κατήφια. Λέει εδώ, έχετε χαιρετισμούς από τις νήσους Φερόες ο φίλος ο Κώστας. Μπαλαδόρος Μέγας ο Ζαγοράκαρος. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Έτσι. Λοιπόν, όμως ο φίλος ο Δημήτρης λέει, κύριε Πικραμένε, λέει, τι κουράζεστε?
Εδώ, ακούστε, μα ακούστε το μήνυμα. Μη βιάζετε. Ναι. Εδώ λέει υπήρξε υπουργός υγείας, ο οποίος βγήκε εν είδη συγκεντρωσιάρχη εξέδρας στο συνέδριο του κόμματός του να λέει θα τους αφήσουμε. Μιλάτε για σουράλισμα. Εγώ, αν θέλετε, εχθές ειλικρινά απογοητεύτηκα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, διότι έπρεπε στο τέλος δυνατά και πατριωτικά να φωνάξει «Τον λιγουρεύεστε» και από κάτω όλοι να απαντήσουν «Ναι», ενώ τον Πρωθυπουργό. Δεν το έκανε. Κρίμα. Είναι ο γενικότερος σουρεαλισμός, λοιπόν, του πολιτικού συστήματος, ε? Να σας πω κάτι. Φέτος νομίζω ό,τι πιο λούμπεν, ό,τι πιο ψεκασμένο και γραφικό κυκλοφορεί στην πιάτσα, όλα τα κόμματα, ενδεχομένως να πούμε άντε το ΚΚΕ λόγω δικής του φυσιογνωμίας, ιδιοσυγκρασίας, οι υπόλοιποι δε, ό,τι παρατράγουδο θα μπορούσε κάποια στιγμή να περάσει και από την Ανίτα την Μπάνια, τέτοια γράφουν στο Twitter σήμερα το πρωί, έχει μπει στα ψηφοδέλτια ή φλερτάρει με τα ψηφοδέλτια. Κύριε Σαχίνη, η είδηση του Ιουνίου, την Κυριακή των εκλογών, δεν θα είναι ποιο κόμμα πήρε ποιο ποσοστό. Σας το λέω από τώρα και σημειώστε το. Η είδηση θα είναι αν η συμμετοχή των πολιτών θα ξεπεράσει ή όχι το 30%. Εκεί παίζουμε. Έτσι. Και μη κάνει και κανένα καύσωνα και είναι όλοι στις παραλίες και δεν πατήσει και άνθρωπος. Ναι, εγώ θέλω να σας πω ότι με την τροποποίηση του εκλογικού συστήματος, ναι, ακόμη και λιγότεροι να πάνε, το ξέρετε ότι ο πρώτος, όποιος και αν είναι αυτός, δεν θα προκαταλάβω εγώ, μπορεί να εκλέξει περισσότερους ευρωβουλευτές από την προηγούμενη φορά. Το έχετε υπόψη σας? Τι άλλο να πούμε. Μάλιστα. Ουδέν σχόλιο. Λοιπόν, να φύγω από αυτά. Όχι ότι δεν είναι σημαντικά. Και θέλω να πάμε λίγο στο πακέτο πολιτική προστασία στην Κρήτη. Είχαμε τις πρώτες πυρκαγιές μεγάλες ανατολικά στην Ιεράπετρα. Πάνω από 2.500 στράμματα. Είχαμε βέβαια και το Ευτράπελο, έτσι. Καμένος άνθρωπος, αντί να πάει στη ΜΕΘ του εγκύτερου νοσοκομείου, η Ιεράπετρα δεν είχε, του Αγίου Νικολάου, λειτουργεί δύο φορές τη βδομάδα. Τον φέρανε στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο. Αλλά εδώ τι γίνεται τώρα? Είναι αυτό που λέμε. Ξεκίνησε η επίσημα η αντιπυρική περίοδος. Αν είδατε, αν μιλήσετε με μετεωρολόγο ή μιλήσετε με τον κύριο Κοκοτσάκη, φέτος το χειμώνα δεν έβρεξε στην Ελλάδα, έτσι. Ήταν ένας ανίδριος χειμώνας, που σημαίνει ότι ήδη το έδαφος, το υπέδαφος είναι έτοιμο να ζήσουμε χειρότερες καταστάσεις από πέρυσι. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Κακά τα ψέματα, η πρόληψη είναι όλη η ουσία. Πάρα πολύ. Και εδώ είναι και η ατομική ευθύνη. Όπως λοιπόν αυτή τη στιγμή σε όποια ιστοσελίδα μπαίνεις, σου πετάγεται θέλεις δεν θέλεις το μπανεράκι για την επιστολική ψήφο, θα πρέπει κάτι αντίστοιχο να υπάρχει για τα λεγόμενα μέτρα προληπτικής, πώς το λέμε, όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο, δηλαδή πλήρης ευαισθητοποίηση του κοινού. Έχουν αυστηροποιηθεί, κύριε Σαχίνη, τα άρθρα 264 και 265 του ποινικού κώδικα για τους εμπρισμούς από αμέλεια. Αυτή τη στιγμή, αν βάλεις φωτιά από αμέλεια και η φωτιά αυτή περάσει σε δασική έκταση, δεν μιλάω καν για δάσους, πας φυλακή. Είναι από 3 έως 5 χρόνια η ταρίφα. Πλέον, αν θυμάστε, είχε πει ο κύριος Φλωρίδης ότι όσοι έχουν πλημέλημα πάνω από 3 χρόνια πάνε φυλακή. Να προσέχει λοιπόν ο κόσμος, ο απλός ο πολίτης. Οι φωτιές δεν έρχονται από τον ουρανό, δεν βρέχει φωτιά. Υπάρχει ανθρώπινο χέρι. Το έδαφος είναι έτοιμο. Αν δεν καθαριστούν οι χώροι, έπρεπε ήδη αυτή τη στιγμή οι Δήμοι να το ελέγχουν. Από 1η Απριλίου ξεκίνησε αντιπυρική περίοδος. Όσον αφορά λοιπόν τους καθαρισμούς των χώρων, όσον αφορά την αίσθηση του καθενός εξ ημών ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, δεν νομίζω ότι φέτος το παιχνίδι θα παίξει αν θα έχουμε λιγότερες ή περισσότερες φωτιές. Θα είναι ένα μαύρο καλοκαίρι. Και δεν το λέω γιατί κάνω την Κασάνδρα. Υπάρχουν ήδη τα δεδομένα. Το θέμα είναι να μην μπούμε στη λογική να μετράμε πλέον καμένους, φέρετρα. Ότι θα παίξει 112 κάργα ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε αφορμή, ναι, okay, να δούμε τα επιχειρησιακά. Αλλά θα ζήσουμε ένα μαύρο καλοκαίρι, θα έχουμε πάλι τους τουρίστες με τις πετσέτες και τις αγιονάρες να περιμένουν τα λιμενικά στις παραλίες,
διότι δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά την οργάνωση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αλλά όλα ξεκινάνε από την αμέλεια την ανθρώπινη. Προσοχή λοιπόν μεγάλη. Στη Γαλλία, για να καταλάβετε που δεν έχουμε πολλές φωτιές, καθημερινά στο ράδιο παίζουν μηνύματα από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Πόσες λοιπόν είναι οι δαπάνες του Υπουργείου του κύριου Κικίλια όσον αφορά μηνύματα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης? Καθημερινά, υποχρεωτικά στα ΜΜΕ, στα ραδιόφωνα, με μπανεράκια στις ιστοσελίδες. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο η πρόληψη και η συνείδηση του πολίτη. Έχετε την καλημέρα. Τα καναντέρ είναι σαπάκια. Μην έχουμε και φέτος νεκρούς πιλότους κατά τη διάρκεια πυρόσβεσης. Το καταλαβαίνετε. Έχετε την καλημέρα από το fan club του Πειραιά, από το Γιάννη, από το fan club της Πάτρας, από τη Φρίνη. Καλημέρα από τη Σαμοθράκη, λέει ο Κούλης. Αυτή η κατάσταση, λέει, όλων, η κατάπτωση όλων των ορίων που περιγράφεται, κύριε Πικραμένε, σηματοδοτεί το τέλος της πολιτικής κοινής στην Ελλάδα ή θα έχει συνέχεια η κατάπτωση αυτή? Ο Τέρι λέει καλημέρα από Σκόπια, ξεκίνημα με δύο υπέροχους ανθρώπους. Καλή συνέχεια, κύριε Πικραμένε. Παρατράγωδο τη Σπάνια, ήδη έχει Νέα Δημοκρατία εκπρόσωπο τύπου, έχει πάρει μέρος στην εκπομπή της και είχε διακριθεί, λέει, κύριε Πικραμένε, αν δεν το γνωρίζετε. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, για να κάνω και λίγο λογοπαίγνιο, θα γελάσει ο κάθε Πικραμένος τους επόμενους δύο μήνες όσον αφορά με όλα αυτά τα παρατράγουδα, διότι προκειμένου αυτοί να πάρουν ψήφους θα εκφράζονται είτε μέσα από το Twitter, μέσα από το Facebook, θα τους βγάλουν στα κανάλια, θα πέσει πολύ γέλιο, έτσι. Αυτό όμως δείχνει την ίδια στιγμή πώς έχει μετατραπεί αυτό που λέμε η πολιτική πιάτσα στην Ελλάδα. Γι' αυτό και ο κόσμος κάνει χάζι. Τίποτα άλλο. Ναι, εντάξει, θα γελάσει ο κάθε Πικραμένος, αλλά μετά την κάλπη θα έρθει η ώρα και ο πολίτης θα είναι γδαρμένος. Ναι. Μετά θα έρθουν οι φωτιές του καλοκαιριού. Οπότε θα το πάμε όλο πακέτο. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο σε θέματα ασφαλείας, με Γερμανία και Γαλλία, Ευρωπαϊκό και Ολυμπιακούς αγώνες. Ένας γνωστός μου ήταν εχθές στο Παρίσι, είχαν ημιμαραθώνιο, κύριε Σαχίνη, στο κέντρο του Παρισιού. Άφησε ο άνθρωπος τη τσάντα του την πλαστική, ακριβώς στο φανάρι, από εκεί που πέρναγαν οι αθλητές. Πήγε 5 μέτρα πίσω, τράβηξε μια φωτογραφία και μου την έστειλε. Μου λέει: Κώστα, θα μπορούσα να είχα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και να γίνει εδώ ό,τι έγινε στην. Πότε ήταν τελευταία φορά, στο Σικάγο, που είχαν τους νεκρούς. Μου λέει: Κανένας έλεγχος, 2 μήνες, 3 μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω, μια χαλαρότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα και φέτος το καλοκαίρι σε θέματα τρομοκρατίας και ασφαλείας. Κύριε Πικραμένε, να πούμε κάτι για τη Γάζα, γιατί κλείσαμε 6 μήνες, κύριε Σαχίνη. Εκτός αν το έχετε κανονίσει με. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Και την ίδια ώρα και στα μεγάλα μέτωπα, είτε Ουκρανία είτε Γάζα, απλώνει ο τραχανάς διαρκώς μέρα με τη μέρα. Δεν μαζεύεται. Λοιπόν, αν μπορούμε να κάνουμε ένα μακάβριο απολογισμό των 6 μηνών, έτσι. Όσον αφορά τη Γάζα, αυτή τη στιγμή είμαστε στις 33.000 Παλαιστίνιους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 14.000 παιδιά, ενώ για τους νεκρούς. Και βέβαια κάποιες χιλιάδες εξ αυτών είναι μαχητές της Χαμάς, δεν είναι όλοι δηλαδή άμαχοι. Από εκεί και πέρα έχουμε 8.000 συλλήψεις Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από την 7η Οκτωβρίου και μετά. 1.140 είναι Ισραηλινοί ή πολίτες ξένων χωρών εβραϊκής καταγωγής οι οποίοι σφαγιάστηκαν, σκοτώθηκαν την 7η Οκτωβρίου. 604 Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από τότε που ξεκίνησαν οι μάχες μέσα στη Γάζα. 130 είναι οι όμηροι. Με βάση τις πληροφορίες, μεγάλος αριθμός εξ αυτών έχει φύγει από τη ζωή. Απλώς δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τη Χαμάς στα πλαίσια του παζαριού για την απελευθέρωση των ομήρων. 140 είναι οι δημοσιογράφοι συνάδελφοί σας που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, ενώ εκατοντάδες είναι νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία της Γάζας, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς. Αυτά όσον αφορά το μακάβριο ταμείο της Γάζας, ενώ από ώρα σε ώρα ή από μέρα σε μέρα περιμένουμε την επίθεση, έκπληξη του Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση
στην δολοφονία, πείτε το, στην εξουδετέρωση στελεχών της δύναμης Αλ Κότς την προηγούμενη εβδομάδα στη Δαμασκό. Να κλείσω λοιπόν με ένα πείραγμα που σας κάνει ο φίλος ο Νικόλας. Δεν θα διαφωνήσω. Κύριε, ο Νικόλας είναι από ποιο φαν κλαμπ? Δεν ξέρω. Λέει, κύριε επικραμένε, το Παρίσι ωστόσο για την ώρα, καλά το επισημαίνετε εσείς για τα μέτρα ασφαλείας, αλλά να έχετε υπόψη σας, λέει, ότι κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τις στρατιές εκατομμυρίων αρουραίων παρά από τρομοκρατικό χτύπημα. Δεν έχει άδικο άνθρωπος με αυτά που βλέπουμε να γίνονται. Είναι τα καλά των πολιτισμένων κρατών αυτά, κύριε επικραμένε. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα κράζουμε το σύστημα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει έλλειψη κουλτούρας, διαφθορά, διαπλοκή, Greek Mafia, αστυνομίες, ΑΤΑΘ, Αγίου Αναργύρου. Μην νομίζετε ότι έξω η κατάσταση είναι καλύτερη. Ενδεχομένως στην Ελλάδα να λειτουργούμε και λίγο με νοτροπία χωριού, μικρή χώρα, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ίσως να είμαστε και λίγο, πώς το λένε, το ξεκατίνιασμα, όπως λένε, να γίνεται λίγο πιο έντονο. Αλλά σε όλες τις χώρες, κύριε Σαχινή, υπάρχουν άγρια κενά ασφαλείας. Επιτρέπεται η Γαλλία, που είχε 230 νεκρούς από το 2015, δηλαδή από το Σαρλί Εμπτό και μετά, αυτή τη στιγμή να κάνει Ολυμπιακούς αγώνες, να παίρνει τέτοιο ρίσκο ο Μακρόν? Δηλαδή, σας λέω κάτι, αν ο ελάχιστος ψυχάκιας πάει μπροστά από την Notre Dame και σφάξει 5-6 άτομα, δεν σας λέω τώρα για Ισλαμικό κράτος. Το επόμενο πρωί θα συνεχίσουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες όπως έγινε στο Μόναχο το 72. Πολλά, λοιπόν, αυτή πολλά. Η συζήτηση που γίνεται από τους σοβαρούς του γαλλικού πολιτικού συστήματος, αλλά τους έχουμε περιθωριοποιήσει, δεν τους βγάζουμε στα κανάλια, διότι λειτουργούμε στη λογική business as usual. Κώστας Πικραμένος, τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε, να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.